Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, εδώ και σήμερα θα δούμε ένα διαφορετικό unboxing ένα unboxing που συνδυάζει τρία διαφορετικά πράγματα και δεν είναι eBay, αλλά είναι από το εξωτερικό Λοιπόν, έκανα ένα πείραμα, ήθελα να δω και να διαπιστώσω κατά πόσο είναι εφικτό να παραλάβω από, από Κίνα χωρίς να με η τελωνίου Υπάρχουν εταιρείε οι οποίες έχουν αποθήκες στην Ευρώπη, κυρίως Βέλγιο νομίζω είναι οι περισσότερες και παίρνουν από εκείνα προϊόντα, τα κρατάνε λίγο στι αποθήκε του στο Βέλγιο προφανώ από που ήρθε και αυτό και μετά τα στέλνουν στι υπόλοιπε χώρε όπω Ελλάδα. Έτσι φαίνεται ότι έρχεται από Ευρωπαϊκή Ένωση το πακέτο, οπότε γλιτώνει στελονίο. Και γιατί έκανα το συγκεκριμένο πείραμα. Ήθελα πιο πολύ να δω εάν δουλεύει, γιατί κάποια στιγμή σκέφτομαι να αγοράσω ένα καλό κινητό, καλό κινητό ένα κινέζικο κινητό να είμαι πιο ακριβή, και ήθελα να πάρω ένα από Κίνα. Έχω αρκετά στο μυαλό μου, οπότε ήθελα να δω εάν θα γλιτώσω το τελωνίο. Και όντω, αν δείτε εδώ πάνω, γράφει Belgique. Είναι από το Βέλγιο έρχεται. Οπότε δεν πέρασε καν τελωνίο. Νομίζω έτσι δουλεύει. Αν κάποιο ξέρει κάτι διαφορετικό, α μου πει τι γίνεται. Και είναι από το Everbank το συγκεκριμένο πακέτο. Υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά του eBay από εταιρείε κινέζικε όπω είναι το AliExpress, το Everbank, το GearBest. Αν δεν κάνω λάθο και αρκετά ακόμη. Και τι έχω μέσα εδώ. Σε αυτό θα δούμε μία Pokéball την οποία την είχα δει 2 ευρώ, κοστίζει και δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Μια φιγούρα Lego Kylo Ren η οποία έκανε 99 λεπτά του ευρώ ήταν σε προσφορά και επίσης τα Xiaomi, τα Piston 3, τα original, πιο πολύ τα πήρα από εκεί γιατί ξέρω ότι η εταιρεία τα δίνει original τα συγκεκριμένα οπότε στο ebay θα δείτε πολύ 2, 3, 4 ευρώ που τα περισσότερα από αυτά είναι μούφα μαϊμούδες οπότε δεν ξέρεις ποια ακριβώς είναι τα σωστά και ποια όχι, μπορεί εύκολα να ξεκαιλαστείς Άρα στο συγκεκριμένο ξέρεις ότι με 11-12 ευρώ θα πάρεις τα original οπότε είσαι καλυμμένος. Πάμε να το ανοίξουμε, να τα δούμε ένα-ένα όλα τα πακέτα. Τα πακέτα, τα πραγματάκια που έχει στην ουσία μέσα. Το περίμενα, το συγκεκριμένο έκανε να σας πω την αλήθεια 20 μέρες. Έρχεται πιο γρήγορα από το eBay και πληρώνεται πάλι μέσω PayPal. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Πάμε να δούμε από τα μικρά. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό εδώ. Είναι η Pokéball, γνωστή σε όλους μας Pokéball. Γενικά πρόσφατα σας έχω πει, έχετε δει και το unboxing, το unboxing, το πακέτο που ήρθε με την προσφορά που πήρα το DSi. Γενικά έχω αγαπήσει τα Pokemon, της μεγάλη ηλικία μένα, αλλά τα έχω αγαπήσει και πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ και θέλω να καταφέρω να πάρω και τις υπόλοιπε. Αυτή εδώ είναι η Pokeball. Πατώντας τη, οχ, oh, ανοίγει, Μπορείτε να βάλετε να αποθηκεύσετε πράγματα μέσα. 2 ευρώ κοστίζει, ίσως να είναι πολύ τσιμπημένη τιμή του. Να σα πω την αλήθεια, δεν το τσέκαρα στο eBay πόσο έχει. Το είδα και το έβαλα μέσα στο καλάθι. Μ' αρέσει. Και είναι ωραίο. Και θα μπει στο ράφι μου με τα, με τα συλλεκτικά πραγματάκια. Πάμε στο αμέσω επόμενο προϊόν. Το οποίο θα αφήσω τα ακουστικά για το τέλο. Α τα βγάλω στην άκρη να υπάρχουν. Βάμε στο αμέσω επόμενο το οποίο έρθει λίγο χτυπημένο. Είναι αλήθεια, φαίνεται το κουτάκι, ταλαιπωρημένο. Star Wars από Dargo εταιρεία, έτσι λέει πάνω. Είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει διάφορα. Έχει τα βιβλία του. Σα δείχνει πάνω κάτω πώ να το συναρμολογήσετε, πώ να το φτιάξετε. Και από πίσω είναι όλη η συλλογή. Έχει starm troopers. Ε, αυτό εδώ θέλω να πάρω που είναι ο BB8 και ο R2D2. Γενικά ωραία πραγματάκια είναι όλη η συλλογή να τη φέρω κοντά στην κάμερα για να μπορέσετε να τη δείτε. Κάποια στιγμή ευελπιστώ, ευελπιστώ να τα μαζέψω. Η ταινία ήταν συμπαθητική, δεν τρελάθηκα, αλλά ήταν ωραία, ήταν ευχάριστη. Την είδα πρόσφατα κι εγώ. Α είναι καλά το Pirate Bay. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Γενικά, εντάξει, μην το φανταστείτε ότι είναι τίποτα το τρελό. Έχει κάποιε συγκεκριμένε οδηγίε εδώ πώ να το συναρμολογήσει, ειδικά τα κομμάτια Λοιπόν, αυτά εδώ. Όπω βλέπετε, είναι λίγο πιο φωτεινό το σκηνικό. Άμα δείτε, έχω κάνει ολόκληρη η εγκατάσταση εδώ πάνω για να μπορέσω να το δώσω λίγο φωτεινότερο το βίντεο. Θα δείτε κάποια βίντεο τα οποία είναι σκοτεινά στο μέλλον, γιατί τα πρόλαβα και τα γύρισα πριν, αλλά δεν πειράζει. Σιγά-σιγά την υπομονή σα θέλω. Έχει μέσα μία κάρτα Kylo Ren. Δεν ξέρω τι είναι. SP400 όλα γράφουν από κάτω. Αλλά όπω και να έχει, συμπαθητική. Star Wars, Space Wars, Pirate και εδώ Space Wars ούτε καν Star Wars, τέλος παντού δεν είναι Είναι ωραίο πάντως. Η Κίνα σε όλη το μεγαλείο είναι αυτό. Και αυτή είναι η φιγούρα. Τώρα πρέ... πρέπει να κάτσω να τις συναρμολογήσω μου φαίνεται. Λοιπόν αυτό εδώ είναι του Kylo Ren το, η φιγούρα. Περίσπισαν και 2-3 κομμάτια τα οποία δεν πάνε πουθενά. Επίσης μπέρτε άθλη από πίσω, αλλά δεν πειράζει για τα 99 λεπτά, δεν βαριέσαι. Έχει την πλάκα της. Και πάμε να περάσουμε στο επόμενο. Το... Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό που περίμενα πιο πολύ από όλα τα άλλα. Είναι τα Xiaomi, τα πίστων, τα 3. Γενικά, είδατε πρόσφατα το unboxing που έκανα από την Razer, τα Hammer και τα Pro μετά από λίγο καιρό είδα αυτά εδώ σε προσφορά, τα είχε βγάλει επειδή βγήκε το καινούργιο το μοντέλο της Xiaomi, δεν θυμάμαι πως λέγεται. Έχουν πέσει οι τιμές, αυτό είναι το ωραίο με τη Xiaomi, ότι όταν βγάλει το επόμενο μοντέλο, τα προηγούμενα όλα πέφτουν αυτόματα οι τιμούλες τους και η τιμή του έπεσε στα 11 με 12 ευρώ, νομίζω τόσο το πήρα εγώ, αν θυμάμαι καλά, τι πέρασε και καιρό. Και γενικά είναι μαζί με τα των 2, το προηγούμενο μοντέλο, από τα καλύτερα από τα καλύτερα ακουστικά. Πολύ όμορφο πακέτο, πολύ απλό πακέτο, αλλά πανέμορφο. Όπως βλέπετε το πακέτο έχει οδηγίες για το πώς να τα βγάλεις, πώς να τα βάλεις, πώς να αλλάξεις τα AirPods. Πολύ πρακτικό, πάρα πολύ πρακτικό και πολύ όμορφο. Βασικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά εδώ είναι τα ακουστικά. Αυτή τη στιγμή, να σας πω την αλήθεια, τα θεωρώ από τα καλύτερα value που υπάρχουν στην αγορά. Το κουτί είναι σφραγισμένο, βλέπετε, έχει ταινίε που το σφραγίζουν. Πάρα πολύ όμορφο αισθητικό, έχει μέταλλο, μεταλλικό περίβλημα αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος θα με διορθώσει κάποιο, αλλά θα το ανακαλύψω την πορεία. Το μεταξύ τώρα το νηστέρι που το έβαλα, αλλά δεν πειράζει, θα ανοίξω με το χέρι. Πανέμορφα είναι. Και το η συσκευασία του είναι πάρα πολύ όμορφη. Αν το φέρω κοντά να το δείτε, αυτό εδώ είναι η υφή του σαν rubberized, λάστιχο. Το οποίο προφανώ έτσι όπω είναι φτιαγμένο, βοηθάει και για την έξυπνη και πρακτική αποθήκευση των ακουστικών ώστε να μην τσαλακώνονται, να μην χάνονται. Πολύ όμορφο. Πραγματικά δεν θε να το βγάλει. Και μέσα θα δείτε. Έχει Κοντά στην κάμερα. Ανάλογα με τους τύπους αυτών, extra small, small και large, τριών τύπων ε, λαστιχάκια. Και εδώ υπάρχει κάτι ανάμεσα, έτσι όπως το διακρίνω το μέγεθος, σε extra large, βασικά ανάμεσα σε small, σε medium θα έλεγα, το αυτά που έχει εξοπλισμένο. Οπότε έχει τέσσερα λαστιχάκια έτοιμα. Τώρα εγώ πρέπει να το βγάλω, για κάποιο λόγο πρέπει να δω τις οδηγίες γιατί είναι μανούρα από ό,τι κατάλαβα. Ένα πολύ όμορφο oh, Τι λες τώρα. Γι' αυτό είναι κάποια ακουστικά τα βλέπεις και λες θέα μου εντάξει αυτή είναι μέσα στο μυαλό σου. Πραγματικά κίνα ξεκίνα δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Αλλά αυτοί που τα φτιάξαν πραγματικά, πραγματικά παίζει να ήταν στο δικό μου το μυαλό. Εντάξει η εμπειρία είναι πάρα πολύ τρομερή. Ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουνε. Wow. Ναι, Α Ας ξεκινήσουμε τα χαρακτηριστικά που έχω δει. Τα πρώτα χαρακτηριστικά. Αν φέρω πολύ κοντά και βοηθήσει στο να εστιάσει λίγο η κάμερα. Θα φέρω όσο πιο κοντά γίνεται. Πάνω, είναι από πίσω. μπορεί το διακρίνετε καλά, αλλά είναι κορδόνι αυτό. Δηλαδή το λάστιχο έχει επένδυση κορδονιού που του δίνει άλλη αντοχή είναι και για βασικά τα συγκεκριμένα είναι hands free όπως βλέπετε εδώ έχουμε για αποδοχή και απόρριψη κλίσεων και αυξομοίωση της έντασης τρία buttons ναι τα βλέπετε, τα φοράω σου πιο κοντά γίνονται για να το δείτε επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό που μου αρέσει πάρα πολύ στα συγκεκριμένα αν δείτε είναι ότι έχουν πρίβλημα αλουμινίου βέβαια θα μου πείτε και τα hammerhead είχαν το ίδιο περίβλημα αλουμινίου, έρχομαι πολύ κοντά στην κάμερα βέβαια. Και τα Hammerhead όπως σας λέω είχαν περίβλημα αλουμινίου, τα συγκεκριμένα είναι αυτό το πίσω πραγμα... αλουμινένιο, το υπόλοιπο είναι πλαστικό και έχουν το χαρακτηριστικό, να το βάλω στην άκρη ακρι... αυτό, και έχουν το χαρακτηριστικό ότι μπορούν, έτσι όπως είναι, δείτε το μοντέλο τους είναι ο σχεδιασμός τους, να μπαίνουν ακριβώς μέσα στο αυτή. Βλέπετε είναι καμπυλωτό. Τα χαρακτηριστικά του έχω ακούσει ότι είναι τρομερά. Πραγματικά έχω ακούσει τις καλύτερες κριτικές. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Το καλώδιο τους είναι περίπου στο ένα μέτρο. Αυτό εδώ ήταν το unboxing. Ελπίζω να σας άρεσε. Σε μένα αρέσουν πάρα πολύ. Τα περίμενα πως και πως και θέλω να τα δοκιμάσω πως και πως. Check it now. Κώστας. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Subtitles by the Amara.org community